για να παρακολουθήσουμε ένα πολύ 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 ενδιαφέρον παιχνίδι. Τρόπος του λέγει. Μεταξύ Runners and Gunners και Lucky Stars. Είμαστε έτοιμοι για το τζάμπολ του παιχνιδιού. Φαβορεί οι Lucky Stars, οι οποίοι είναι οι περσινοί πρωταθλητές της Development. Είναι η ομάδα που βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία και παλεύει για την είσοδο στα play-off. Από την άλλη, οι Runners and Gunners δεν σταυρώνουν νίκη ούτε κατά λάθος. Αλλά, φυσικά, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην πράξη, γιατί κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είδαμε το τελευταίο μάτς ότι προσπάθησαν. Έχουμε. Μία έδωσε. Φάουλ. Φάουλ δόθηκε. Αν κατάλαβα σωστά. Α, όχι. Απλά άλλαξε το 24, έγινε 14. Σωστά. Ο Παπαδόπουλος, γιατί το τζάμπολ δεν το πήρανε οι Runners. Γαρώνης προσπαθεί να τελειώσει τη φάση. Άπειρος βέβαια ο Μιχάλης Δάρας στην γραμματεία, δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Η μπάλα εκλάπη από τον Τσιπολιά σε αυτή την προσπάθεια να εκδηλώσουν ευνηδιασμό. Η Lucky Stars και τώρα ο Παπαδόπουλος. Αυτό. Παπαδόπουλος για τον Τσιπολιά. Τσιπολιάς κρατάει την μπάλα. Για τους Lucky Stars, η μπάλα πέρασε. Χριστοδουλόπουλος τελειώνει την πάση από κατά. Δύο-δύο το σκορ. Ένα σουτ για δύο είναι άστοχο. Χριστοδουλόπουλος μάχεται. Λάτας στο αμυντικό rebound. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έχουμε ένα μικρό θέμα με τις σύνδεσεις και πρέπει να το λύσουμε. Γι' αυτό ακούτε την φάση. Γαρώνης. Από εδώ και από εκεί δεν παίζει. Την μπάλα στα χέρια του Τσιρόνη. Βασίλη Τσιρόνη, ένα από τους παίχτες που είναι από τους πιο άστοχους της λίγκας. Εδώ βάζει ένα τριποντάκι μες στο μπακ. Θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει, αλλά σε δεύτερο χρόνο έρχεται το καλάθι από τον Βελέντη. Τσιρώνης. Και τώρα Γαρώνης. Πάντα Γαρώνης, το βαρύ πυροβολικό αυτής της ομάδας, ο καλύτερος στους παίχτες, πρώην παίχτης του ABC. Γκάλου θυμένου στην Ακαδημία του Σάκη Αντωνακόπουλου, που έχει βγάλει σπουδαίους παίχτες κατά καιρούς, Λότας Μιλιτσόπουλος και Δόνα Γαρώνης. Παίχτης της καλής φουρδιάς της ομάδας, Σάνι, Γιώργο Γιάννο, Δημήτρη Κοκόνη, Πάρη Φόγκλ, Νίκο Μπακόπουλο, Χρήστο Στεφάνου και λοιπούς. Ωραία ομάδα εκείνη που μεσουρανούσε στα παιδευτικά της Αχαΐας, ενώ είδαμε νωρίτερα τον Γκριγκόρης από το ένα ωραίο γκολ φάουλ.
και γαρώνεις και γκριγκώνεις. Πέρασε ο Χρυστοδουλόπουλος, κόβεται στα ίσια από τον Λάμπα, καλή αρμή. Στα 4 το σκορ. Την μπάλα στα χέρια του Χρονόπουλου, βγάζει έξω. Βελέντι για 3 μέσα. Ρενάλντο Βελέντι και το σκορ γίνεται 7-7. Με πολύ ωραίο στυλ ο Ρενάλντο. Γαρώνης πολύ ωραία στα πρωτή αλλαγή κατεύθυνση. Δημιουργεί το ρήγμα. Σιπολιάς ελεύθερος για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Ο ίδιος όμως μαζεύεται το θετικό rebound. Και έχει η δεύτερη ευκαιρία για τους runners. Η πάσα πάρα λίγο να γίνει το κλέψιμο. Δεν ολοκληρώθηκε το Βελέντι. Παπαδόπουλος λάθος. Κλέβει ο Χρονόπουλος και τώρα ανοιχτό γήπεδο. Πάσα για το Μητρόπουλο. Μέχρι μέσα. Καλά. Με λίγη δόση τύχης. 7-9. Ωραία προσπάθεια. Και οι Lucky Stars παίρνουν για πρώτη φορά το προβάδισμα. Δεν είναι εύκολο το μάτι για τους Lucky Stars. Μπορεί να είναι τελευταίοι και κατεδρομένοι runners and gunners. Αλλά κάθε παιχνίδι σε αυτό το μπασκετάκι εγκυμονεί κινδύνους όταν δεν το προσεγγίζει σοβαρά. Σιρώνης. Εδώ μια δυνατή επαφή. Και ο Μητρόπουλος και ο Τσιρώνης. Ο διαιτητής έδειξε παίζεται. Φουντόπουλος για 2. Midrange. 7-11. Ωραία εκτέλεση μέσης απόστασης από τον Φουντόπουλο. Τον επιβραβεύει ο coach Αγγελόπουλος από τον πάγκο, ο οποίος είναι λάτρης της πειθαρχίας και της λεπτομέρειας. Γαρώνης, πληρωμένη απάντηση. Είπαμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος σε κάθε παιχνίδι γράφει εντυπωσιακά στατιστικά. Είναι σπάνιο να τελειώνει το παιχνίδι με κάτω από 20 πόντους. Είναι ένας μικρός Kendrick Nunn για τους runners and gunners. Κλέβει και την μπάλα τώρα. Γαρώνης με το Μητρόπουλο. Φάουλ έχει γίνει εδώ. Θα πάει, θα τελειώσει η φάση. Ο Γαρώνης, κάτι λέει ο Μητρόπουλος στον διαιτητή, τον κύριο Κουτσαντώνη. 12-11 και τώρα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα μπορούσε να αποφύγει ο Παπαδόπουλος, γιατί ουσιαστικά το έκανε χωρίς κανένα λόγο στο κέντρο του γηπέδου. Κολεγιακές αλλαγές από τον coach Αγγελόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά φορμάρει την ομάδα του και προσπαθεί να ρολάρει όταν θα έρθουν τα play-off. Γι' αυτό το λόγο δοκιμάζει πολλά σχήματα. Φραγκούλης για 3. Ήτανε άστοχος. Ο Παπαδόπουλος πέρασε απέναντι στον Αγγελόπουλο. Φάουλ από τον Αγγελόπουλο, ο οποίος δείχνει χαρακτηριστικά ότι είχε μείνει ακίνητος. Δύσκολη φάση. Πάντως ο Ξυπολιάς θα βγει από το παιχνίδι. Στο παιχνίδι θα μπει ο Ανδρούτσος, ο Παπαδόπουλος για τον Λάτα. Σουτάρι για 3. Μάχες για το rebound. Ο Ξυρώνης μάχεται για το rebound. Είναι ο Φώτης ο Ανδρούτσος και ο Χρήστος Ανδρούτσος. Τώρα μπήκε ο Φώτης. Φάουλ τώρα κερδίζει ο Κομνηνός. Κοντοκουρεμένος, νερό στυλάκι. Ένας λάτρης του μπάσκετ ο Κομνηνός, συλλέκτης φανελών. Φραγκούλης κοντά στο καλάθι. Τελειώνει τη φάση. Ο Φραγκούλης, ο οποίος φοράει το 21 και είναι και εκεί. Και είναι και ένας πολύ ωραίος παίκτης με μακρά πορεία στις εθνικές κατηγορίες. Λάτας. Βουτάει ο Κομνηνός. Κλέβει ο Αγγελόπουλος, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Βγάζει και μια κραυγή απόγνωσης. Ακούμε το χαρακτηριστικό το όχι του Γιώργου Αγγελόπουλου.
Καρόνης κλέβει τώρα ο Αγγελόπουλος. Κάνει εκεί και ένα... Μπορεί να τα και πόδι. Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι ένας αμυντικός εξολοθρευτής. Ήρεμη δύναμη της ομάδας. Μπάλα πέρασε ο Γαρόνης για τον Λάτα. Πέρασε ο Λάτας. Ελεύθερος ο Σιρώνης. Πέναλτι. Γκολ. 15-13. Όλοι οι κακοί σιτέρ βρίσκουν μια μέρα που τα βάζουν όλα. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σήμερα με τον Τζιρόνι. Το είχα κάνει και εγώ σε ένα μάτι πέρυσι. Φραγκούλιζα στο χι. Μάχεται ο Λάτας, το παίρνει το ριμπάουντ ο Ντρενογιάννης. Κριτζιώτης για δύο. Με αυτό το... με αυτή την πολύ γρήγορη μηχανική. Με το που πιάνει την μπάλα φτάρει αστραπιαία. Περνάνε και 4-5 δευτερόλεπτα που έχει καταλάβει ότι θα σουτάρει μέχρι να την αφήσει. Αυτό είναι που μπερδεύει τους αντιπάλους. Γαρόνης. Ωραία η πάσα του. Σιρώνης καυτός, αλλά βλέπετε ότι επιλέγει την έξτρα πάσα. Παπαδόπουλος, 18-13. Γεννάνε και τα κοκόρια τους. Πανηγυρίζει ο αδερφός Σιρώνης, ο Αντρέας στον πάγκο. Αυτό σήμερα έχει εμπνεύσει τους υπόλοιπους, τώρα κερδίζει φάουλ ο Βασίλης Τσιρώνης από τον Αγγελόπουλο. Κακώς φώναξαν για διαθλητικό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν είναι τελευταίος στόχος ο Αγγελόπουλος. Υπάρχει σήμερα αλλαγή κλίματος στους Runners and Gunners. Το πιστεύουν περισσότερο με την αλλαγή προπονητή. Φέραμε τον Αντρέα Τσιρώνη ως άλλον με την Λίμπαρο να τους μεταμορφώσει. Ανδρούτσος κρατάει. Καρόνης πέρασε, εκτέλεσε από μέση απόσταση. Επιθετικό rebound του Λάτα, φάουλ και βολές. Οι Λάκησταρς, οι οποίοι κάθε χρόνο κάνουν μια πατάτα. Πέρυσι στο παιχνίδι με τους Βλέικερς, οι οποίοι τερμάτισαν τελευταίοι, είχαν χάσει οι Λάκησταρς στην κανονική διάρκεια. Ένα κρύο απόγευμα Δευτέρας, καλή ώρα. Με θερμοκρασία υπότιμη ζανός. Γι' αυτό ήταν παγωμένοι και δεν έβαζαν κυριολεκτικά τίποτα. Εκείνη ήταν η πρώτη νίκη των Βλέικερς. Να δούμε αν οι Λάκησταρς μπορέσουν να αναστήσουν και τους Runners and Gunners. Κάποιος πιο πονηρεμένος θα έλεγε ότι τα στείλουν. Αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς το μπασκετάκι στο στοίχημα. Ντρενογιάννης. Φραγκούλης. Φάουλ από τον Λάτα, ο οποίος από τη στιγμή που τσίμπησε στην προσποίηση είχε απενεργοποιηθεί πλήρως, οπότε έπεσε με ορμή πάνω στον αντιπαλό του, τουλάχιστον απέτρεψε το καλάθι σε πρώτο χρόνο. Τώρα έχει τις βολές ο Φραγκούλης και ευστοχή. Ένας καλός σουτέρ και από τη βολή και από το τρίποντο. Είναι ένας παίκτης που γενικότερα αρέσκονται όταν είναι αυτός μέσα να παίζουν περισσότερο με pick and pop οι Lucky Stars. Αντίθετα, ο Χρυστοδουλόπουλος είναι ένα πεντάρι τύπου Μουστάφα Φαλ, μέσα στη ρακέτα δηλαδή, είναι ασυναγώνιστος. Ανδρούτσος για τρεις, τον άφησαν, δεν το πλήρωσαν, αλλά ολιγόρησαν πλήρως το rebound. Ξανά Ανδρούτσος, η πάσα στη γωνία, το σουτ για δύο πόντους μέσα. Μάλιστα, Χρήστος Ανδρούτσος και 21-15. Αγγελόπουλος. Πάει να κλέψει ο Γαρόνης. Κράτησε ο Αγγελόπουλος. Βρήκε τον Ντρενογιάννη. Πάσα στον Κριτσιώτη. Ο Κριτσιώτης το σκέφτεται. Δεν θα εκτελέσει. Θα βγάλει στον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος για τον Ντρενογιάννη. Πατάει τη γραμμή. Και ακούτε τι γίνεται στο πάγκο των Lucky Stars. Εδώ βλέπουμε και τον φωτογράφο της ομάδας, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα. Τον βλέπετε εδώ. Η χαρά είναι αποτυπωμένη στο πρόσωπό του. Και συνεχίζει να φωτογραφίζει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
αξίζει να πάρει και αυτός μερικά δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Καλή παίκτες, αλλά υπάρχουν και αφανείς ήρωες σε κάθε ομάδα. Πάμε λοιπόν σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, 21-15 το σκορ. Εδώ και δύο παδί των Lucky Stars. Τον Runners and Gunners, συγγνώμη, λάθος. Ήρθαν να δώσουν προτερό παρόν. Μπας και πάρει ομάδα της Γιαννίκη. Ανδρούτσος, η εκτέλεση για δύο, όχι, ο Λάτας εκεί, παρόν. Ανδρούτσος, το σούτ τριών πόντων τούβλο. Αλλά η μπάλα είναι για τους Runners and Gunners, οι οποίοι δεν παρατούν καμία κατοχή. Όλη την επίθεση φωνάζει από τον πάγκο ο σκακιστής Τσιρόνης. Και πόδι τώρα το Φραγκούλη, οπότε θα ανανεωθεί κιόλας ο χρόνος. Θα ανανεωθεί ο χρόνος. Γκάρλα. Ανανεώνεται ο χρόνος, ναι, σωστά, από τον κύριο Γκάρλα. Αργή, αλλά το πιάνει. Ανδρούτσος, Δούκας, καλή κυκλοφορία. Τι έκανε τώρα, τι ήταν αυτό. Πήγαιναν υγιεινό περίπατο. Αγγελόπουλος κατεβάζει. Το σούτ τριών πόντων άστοχο. Διώξε το επιθετικό rebound. Τέλος. 21-15. Πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο για τους Runners and Gunners. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Μπορούν για την έκπληξη οι Runners and Gunners. Για να δούμε λοιπόν. Χριστοδουλόπουλος θέλει να αποστάρει τον Λάτα. Η μπάλα βγαίνει έξω. Χριστοδουλόπουλος και πάλι δύσκολη προσπάθεια, τον κόβει ο Λάτας. Απίστευτη αμυντική προσπάθεια από τον Λάτα απέναντι στον MVP του περσινού πρωταθλήματος. Όντως, ο Χριστοδουλόπουλος Λάταψίου. Δούκας κρατάει. Δούκας δεν έχει ιδιαίτερα καλό usage, θα έλεγε κανείς. Πάντως δεν υπάρχει προς πίσω, γιατί βρήκε τελευταίος ο Βελέτη. Τώρα πάει εκεί, βουτάει, πέφτει κάτω. Ρόιδο τα έκανε. Χριστοδουλόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο. Μητρόπουλος τούφηκε για λίγο το κοντρόλ. Έκλεψε ο Αντωνακόπουλος. Ο Χρήστος Ανδρούτσος με την μπάλα. Δεν βιάζεται. Ηρεμεί το τέμπο. Ελεύθερος όμως είναι τώρα. Φοβερή άμυνα για τους Lucky Stars. Αν είναι δυνατόν. Όχι, είναι καλή ομάδα. Ελάχιστα από εδώ όμως κοιμήθηκαν. Αυτό... θα έλεγα ότι δεν το έχω ξαναδεί στην καριέρα μου ως speaker. Τέτοια άμυνα. Ο άλλος πήγε υγιεινό περίπατο. 5 δευτερόλεπτα ήταν μόνος του και δεν του πήρε πρέπα κανείς. Βελέντι προσπαθεί. Αστοχή, είναι άτυχος. Rebound από το Λάτα. Ανδρούτσος, σουτάρει για δύο, είναι άστοχος. Rebound μακρινό από το Φουντόπουλο. Το μακρινό rebound, το πολυτιμότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ. Χάνει το layup, έρχεται ο Μητρόπουλος, παίρνει πάλι βολέ. Δύο βολές για τον Εμίλ το Μητρόπουλο. Ένα πολύ καλό forward. Λες και είμαστε στο CNN. Ναι. Μητρόπουλος έχει και δεύτερη βολή. Το σκορ είναι 23-15. Έξω. Rebound από τον Ανδρούτσο. Ο οποίος έχει δώσει... πολλές βοήθειες στην ομάδα του. Λάτας. Ανδρούτσος. Σουτάρει για δύο, είναι άστοχος τώρα. Rebound από το Βελέντι. Μητρόπουλος για τρεις από τη γωνία, όχι. Αμυντικό rebound από τον Δούκα. Και τώρα άφησε την μπάλα στον Ανδρούτσο που του είπε άσε Δούκα. Είσαι και εδώ.
Για έναν εκπρόσα και σαν καλό. Ατρούτσος Χρήστος γύρισε πάρα λίγο σε μια ανορθόδοξη προσπάθεια. Ριμπάουντ από τον Χρυστοβουλόπουλο. Και τώρα Βελέτη στο ανοιχτό γήπεδο. Ωραία πάσα, Χρονόπουλος. Ούτε αυτό! Απίστευτο! Αν είναι δυνατόν. Δεν μπαίνει με τίποτα η μπάλα για τους Lucky Stars. Η μπάλα στα χέρια του Λάστα. Θα πούνε τη μετάδοση, απλά. Το πέντε είναι. Το, ναι, το πέντε, Λάστα. Μία πάσα πολύ κακή, θέλει να τρέξει Χρονόπουλος. Βελέντι, lay-up. Έπεσε και λίγο... Έπεσε λίγο περίεργα. Όλοι πιάσαμε την καρδιά μας. Δεν είμαστε και τέτοια. Τώρα που ο CEO της διοργάνωσης, ο κύριος Διοργανίδης, απουσιάζει και βρίσκεται στο πανέμορφο Ντέμπρεσεν στην Ουγγαρία. Για μπασκετικές υποχρεώσεις, γιατί όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και η Ουγγαρία μπάσκετ. Ο Γκριγκόνης επέστρεψε στο μάτς, θα δώσει τον Αντωνακόπουλο και τώρα και πάλι ο Λιθουανός. Ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμή, έχει 6 πόντους. Κλέβει τώρα την μπάλα ο Βελέντη, ο οποίος βγαίνει πολύ ωραία από μπροστά. Δεν είναι να πιάσει το στόμα μου άνθρωπο. Η πάσα, ωραία συνεργασία και το καλάθι από τον Χρυστοβουλόπουλο. Εσπευγμένα, καλή time out ο κύριος Τσιρόνης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Στο παιχνίδι. Το 3-19. Το 3-19, το σκόρι μπάλα στα χέρια του Ανδρούτσου. Έκανε κίνηση ο Τσιρόνης, δεν τον είδε ποτέ. Ή τον είδε και δεν την έδωσε απλά. Γαρώνει για τρεις, πολύ δύσκολο. Άστοχο. Αρχίζουν σιγά σιγά και βγάζουν τις γνωστές παθογένειες οι Ράνος Εγκάνερ. Και τώρα γίνεται και ένα φάουλ του transition. Η Ράνος Εγκάνερ σε μια ομάδα που πάντα έχει καλά διαστήματα στο παιχνίδι, αλλά όταν στραβώνει το μάτι παραστραβώνει, δηλαδή έχουν πολλά παρατεταμένα νεκρά διαστήματα. Αυτό θα προσπαθήσουν σήμερα να αλλάξουν ώστε να πάρουν αυτή το ροσπύλο. Φουντόπουλος χάνει τη βολή. Οι Lucky Stars, οι οποίοι σήμερα κάνουν μια μέχρι στιγμής πολύ κακή εμφάνιση. Πραγματικά δεν έχει δουλέψει απολύτως τίποτα σε όλα τα επίπεδα. Γαρώνεις με το Χρονόπουλο και τώρα αλλάζει και μένει πάνω το Φουντόπουλος. Παπαδόπουλος για τον Τιρόνι και πάλι ο Παπαδόπουλος. Περνάει, δεν τα λεφτά. Εδώ είναι αυτό που λέμε μια τρύπα στο νερό. Από τον Παπαδόπουλο ολεκτικά δεν κατάφερε να δημιουργήσει κανένα ρήγμα. Προσπάθησε να πάρει ένα φάουλ, δεν μπόρεσε, έκανε και λάθος πάσα. Ένα δύσκολο σουτ άστοχο τώρα, rebound από τον Ξυπολιά που αφήνει στο γαρόνι. 5 λεπτά για το ημίχρονο, οι Runners and Gunners από την ώρα που ήρθαν οι οπαδοί τους δεν πάνε καθόλου καλά. Καλούνται όμως να βελτιώσουν τα κακοσχήματα όσο είναι ακόμα μπροστά στο σκορ και δεν έχουν βρει ένα διάστημα για να τρέξουν οι Lucky Stars να πάρουν και αυτή μια διαφορά. Είναι συνεχώς πίσω στο σκορ. Να δούμε πώς θα πάνε στο ημίχρονο. Περνάει και πάλι η δεύτερη πεντάδα του Lucky Stars. Οι λεγόμενες κολυγιακές αλλαγές. Λογικά αυτή η πεντάδα θα βγάλει και το ημίχρονο. Γαρώνης, περνάει. Αχ! Εδώ η μπάλα του παίζει άσχημο παιχνίδι. Αναπηδά και πέφτει εκτός. Ωραία κίνηση από τον Γαρώνη. Πήγε να βάλει ένα πανέμορφο καλάθι. Κριτζιώτης για τον Αγγελόπουλο. Παίρνει το σκριν από τον Κριτζιώτη. Πολύ ωραία τροφοδοτεί τον Φραγκούλη. Την πιο ωραία φάση του παιχνιδιού για τους Lucky Stars. Εξαιρετικό διάβασμα της μπάλας στις φάσεις από τον Αγγελόπουλο που πήρε ένα πίκ από τον Κριτζιώτη. Σέρβιρος τον Φραγκούλη. Κακή
εξαιρετική αντιμετώπιση από τους Ράνας Ζωνιάνες και για το πόντο. Γαρώνης ούτε τώρα φάουλ δεν έχει. Ίσως εδώ να ήταν φάουλ. Αγγελόπουλος για τον Τρενογιάννη. Βγάζει απέναντι στον Κομνηνό. Αυτός βάζει την μπάλα χαμηλά. Καλάθι και φάουλ. Πατάνε γκάζι τώρα οι Λάκιστερ. Ο Κομνηνός έχει πέσει στο παρκέ. Ο Κομνηνός, ο οποίος προέρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό και γι' αυτό το λόγο είναι και λίγο πιο φοβισμένος. Και στο προηγούμενο παιχνίδι τον είδαμε να πέφτει μια φορά κάτω και να αργεί να σηκωθεί. Δοκιμάζει το πόδι του. Ο Κομνηνός λοιπόν και λίγο θα πάει στο τρίπον να δηλαδή. Αυτοσυγκεντρώνεται, εκτελεί. Αστοχή. Rebound από ποιον, από Λάτα. Τώρα να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Runners Gunners αυτό το 9-0. Στο παιχνίδι που πέρασε ωραία εδώ η συνεργασία. Ζαφυρόπουλος πέταξε και το έχασε. Γιώργος Αγγελόπουλος. Αυτό το κομπιούτερ μέσα στο παρκέ, αλλά και έξω από αυτό. Κομνηνός, αφύλακτος για τρεις. Άστοχος, rebound από Δούκα. Ας μένουν επιθετικά οι Runners. Να δούμε αν εδώ μπορούν να βρουν μια λύση. Παπαδόπουλος. Περιμένει, ο Γαρώνης είναι μόνος του. Δεν του έδωσε γέρος ο Παπαδόπουλος. Γαρώνης, step back, εκτέλεση. Πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο. Oh my god! 26-24. Θα τον φέρω του χρόνου. Φάουλ υπάρχει εδώ. Διαμαρτυρίες από Φραγκούλη. Προειδοποίηση για τους συγκεκριμένους. Ήρεμα φωνάζει ο Αγγελόπουλος. Για την ακρίβεια ήρεμα. Δύο βολές για τον Φραγκούλη. Αστοχή πράγμα σπάνια. 26-24, 2 και 40. Για να πάμε στο ημίχρονο. Το σου του Γαρώνη έδωσε και πάλι το προβάδισμα στους Ράνους Εγκάνες. 26-25. Αντώνης Γαρώνης. Σιρώνης. Έχει 2-2. Και τώρα 2-3. Αγγελόπουλος. Πάσα αθλητιασμού, Φραγκούλης μέχρι μέσα. Φοβερή άμυνα ψηλά. Διαμαρτύρεται τώρα ο Φραγκούλης. Πολύ έντονα. Κλέβει ο Αγγελόπουλος. Φύγει στην άλλη πλευρά. Αντιαθλητικό. Κερδίζει ο Αγγελόπουλος. Αυστηρό. Δίνεται. Βέβαια, δεν ξέρω. Τι έχει να πει, Γιάννη. Του χαρίστηκε να το φαγκούλι γιατί... Να τα λέμε όλα. Εγώ όμως δεν είμαι, εγώ είμαι θεατή. Για την, για το πέναλ που θα έρθει στο παλάσιο, τι είχε να πεις. Πώς θα κάνει και το πόνο. Πού? Ας είναι αυτό. Φαγή μεγάλη πάνω από το θα γραφτεί σαν βιβλία. Αγγελόπουλος. Ήταν εύστοχη η δεύτερη χαρακτήριση, 26-26. Πιστεύω ότι στο μετά το 1-3 στο Πάλιρο οι μόνοι που θα μιλάγανε για την εξουσία ήταν οι Παναθηναϊκοί. Δηλαδή η πρώτη τους μήνυμα θα ήταν σφαγή. Σεβαστή άποψη του Γιάννη Τάγκαλου. Γι' αυτό να πάρω δάχτυλο και δεν θέλω. Ένας άνθρωπος που έχει πολλές γνώσεις και όπως πολύ σωστά είχε προβλέψει πριν από 2 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός θα πλήρωνε πολύ ακριβά αυτό που έγινε με το Πάκο. Κάση. Γαρώνης. Με την πάρα του Σόλια. Και πάλι ο Γαρώνης. Σου για τρεις. Συνδύο. Αγγελόπουλος θα με το κόρυμα. Έλα τρέξει. Ωραία πάσα. Φραγκούλης άστοχη. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ούτε τώρα.
Έχει εκνευριστεί ο Φραγκούλης και πλέον αυτό φαίνεται. Έχει πέσει τώρα στο παρκέ ο Κουμουνός. Σε αυτή τη σύγκρουση με τον Γαρόνι. Γαρόνι με τον Γαρόνιμο. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Ο Κομινός έχει πέσει λίγο άτσαλα. Σηκώνεται. Καταχειροκροτείται από όλο το γήπεδο. Πραγματικά δεν ασχολείται κανένας. Γαρόνις. Πάλι ο Γαρόνης προσπίσει πάνω από το ξέξι, γιατί το δυσκόλεψε τον εαυτό του. Δυσκόλεψε τον εαυτό του ο Γαρόνης. Δρενογιάννης, Κομνηνός, για τρεις, είναι καλό σούτερ γενικά, αστόχης εδώ. Αγγελόπουλος έχει βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα, σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού θα λέγαμε. Κομνηνός. Πέρασε, εκτέλεσε, άστοχος. Και τελευταίο λεπτό για τον πρώτο ημίχρονο. Ισορροπημένο μάτς. Οι Lucky Stars δεν έχουν εκμεταλλευτεί την πολύ κακή δεύτερη περίοδο των Ράνι Σεγγένου. Υπό άλλες συνθήκες, στην καλή του μέρα θα είχαν πάει στον γκάζι και θα είχαν εξαφανιστεί λάτα. Πέρασε. Ωραία η πάσα του. Σιπολιάς, ελεύθερος. Του αλείωσε και λίγο την προσπάθεια αντίπαλός του. Εδώ δεν έχει κάνει κατοχή ο Αγγελόπουλος, οπότε η μπάλα θα πάει για τους Lucky Stars. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται και για ποιο λόγο ο Αγγελόπουλος είχε μια αντίδραση που δεν πήρε το rebound. Λες και έχασε το τελευταίο rebound στο τελικό ευρωλίγκα, μόνο που δεν έβαλε τα κλάματα. Επιστρέφουμε σε λίγο, γυρίζουμε για τη συνέχεια. Επιστροφή στο παιχνίδι. Ο Αγγελόπουλος κάλεσε time out για να οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Θα μείνουν και περίπου 1-2 δευτερόλεπτα είναι η απόκληση του χρονομέτρου, αν φυσικά εξαντληθεί ο χρόνος επίθεσης. Οι Ράνιος Εγγάνες δεν μπορούν να κάνουν foul. Η μπάλα περνάει στο Φραγκούλη, χαμηλά, ποστάρει, γυρίζει. Πολύ ωραία καλάθη. 26-28, Ραφυρόπουλος θέλει να τρέξει. Πέταξε την μπάλα, τίποτα. Τέλος, έχουμε και 2 δέκατα στο ρολόι. Με 2-10 δεν προλαβαίνει καν να πετάξει. Τι πάνε να κάνει τώρα. Τέλος, 26-28 γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας και για να δούμε. Μπορούν οι Runners and Gunners να μην ανταγωνιστικοί μέχρι το φινάλε. Η μπάλα στον Τσιρόνι. Ψάχνουν τρόπους να σπάσουν τη ζώνη. Ανάποδο λέει από Τσιρόνι. Η ζώνη σπάει με Τσιρόνι. Πήγα και εγώ ψώδω σε κάποιο φωτοκύριο στην ανάπα, αλλά για να δούμε. Μητρόπουλος θέλει να απαντήσει. Ο Μητρόπουλος βάζει ένα ακροβατικό καλάθι, ένα σουτ προσευχή. Ένα σουτ που ελάχιστοι παίχτες στην Ευρώπη μπορούν να βάλουν. Ανδρούτσος, θέλει να ποστάρει. Λάτας, Τσιρόνης η προσποίηση. Πάει μέσα με το φλότερ. Αστοχή, αλλά ο Τσιρόνης σήμερα έχει αυτοπεποίθηση, παίζει καλά. Βελέντι υψώνει για τον Χρυστοδουλόπουλο. Και εκεί πια είναι εύκολο το έργο του ψηλού. Πολύ ωραίο αυτό. Ο Χρυστοδουλόπουλος, ο οποίος πέρυσι ήταν MVP των τελικών. Ένα πραγματικό διαμάντι και εντός και εκτός παρκέ. Έκλεψε ο Βελέντι. Τώρα οι Lucky Stars θέλουν να ανοίξουν το τέμπο. Βήματα θα νομίζω από το χρονόπουλο. Αλλά δεν το έβαλε και κι άλλο. 28-32. Ανδρούτσος με την μπάλα πάει για το πίκο λάτα. Πέρασε ο Ανδρούτσος. Παπαδόπουλος και τώρα τον Ακούπουλος. Για τρεις ο Ανδρούτσος είναι άστοχος. Rebound από τον Σκουντόπουλο. Ευκαιρία να τρέξει. Χρονόπουλος για τρεις, για το συν 7 όχι. Αλλά εδώ κοιτάξτε μάχες και φάουλα από τον Χρυστοδουλόπουλο στην πληρώνει. Έχουν δώσει... Ναι, άλλο έδωσε ο Κωνσταντώνης, άλλο ο Φίλιος. Υπερισχύει το σφύριγμα του Κωνσταντώνη, ο οποίος ήταν στην άλλη άκρη. Λόγω κατηγορίας
Ναι, ναι, βέβαια. Ο Κουτσαντώνης είναι elite. Για τον... Αντρούτσο, το φώτι, για να το δούμε εδώ. Αντρούτσος πέρασε. Η πάσα στο Λάτα. Πέρασε ο Λάτα. Φοβερή προσπάθεια από το Λάτα. Κρίμα που αυτή η πάσα δεν μετετράπησε ασίστ. Έχει λήξει ο χρόνος, αλλά ήταν μαγική προσπάθεια από το Λάτα. Πήγαν δύο παίχτες πάνω του και προσπάθησαν να βγάλει στο Τζιρόνι. Θα ήταν το highlight να πω της χρονιάς. Όχι. Δεν το λέω. Χρονόπουλος για τον Χρυστοδουλόπουλο. Ο Χρυστοδουλόπουλος πραγματικά είναι καταπληκτικός. Ο Ανδρέας Οφυρώνης στον πάγκο το ζει με τη δικιά του αγωνία. Αντρούτσος 28-34. Σουτάρει για δύο, αστοχή. Τα πράγματα αρχίζουν και σπουραίνουν για τους runners and gunners. Δεν θα μιλήσω όμως για αυτή την πάσα. Time out από τον Τζιρόνι. Έτσι ώστε να μην χαθεί κάθε επαφή με το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια ενός αγώνα που κινδυνεύει να χάσει σημασία. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. 28-34 το σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Ανδρούτσου. Για τρεις ο Τσιρόνης μέσα. 31-34. Είναι ο καλύτερος παίκτης σήμερα των Runners and Gunners. Φάνηκε από νωρίς ότι έχει μπιζωστός ο Τσιρόνης. Πάει να βάλει μαζεμένα όσα δεν έχει βάλει όλη τη χρονιά. Ο αδερφός του τον έχει μεταμορφώσει. Ο αναμορφωτής. Έχει βρει τα κουμπιά του. Βελέντι. Γύρισε η πάσα του στο Χρυστοδουλόπουλο. Αστοχή από κάτω. Ευκαιρία ακόμα και για ισοφάριση τώρα για τους runners. Αν σκοράρουν για τρεις ή να μειώσουν στον πόντο. Τσιρόνης τώρα δεν θέλει βιασύνη. Θέλει καθαρό μυαλό. Κρατάει ο Τσιρόνης, δίνει στον Ανδρούτσο. Εδώ φάουλ αυτό. Και μάλιστα έχει χτυπήσει και στο πρόσωπο ο Ανδρούτσος. Νόμιζα τρίτο σετ εξέλιξε. Γαρώνει. Πέρασε. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και δύσκολο βέβαια να βάλει αυτό το καλάθι. Βελέντι ωραία στο Χρυστοδουλόπουλο. Ο οποίος κάνει συνδυάστηκε. Όπως πήρε την μπάλα από κάτω, αλλά κατάφερε να την βάλει στο καλάθι. 31-36. Γαρώνης. Ανδρούτσος. Λάτας. Ρέναν σε γκάνες οι οποίοι παρότι έχουν κορμιά. Βέβαια δεν μπορούν να συγκριναγωνιστούν τους Lucky Stars. Αλλά δεν έχουν επιλέξει καθόλου να ψάξουν τα μισμάτ. Εδώ έχει δεχτεί ένα χτύπημα ο Τσιρόνης. Νομίζω ότι έπρεπε το παιχνίδι να σταματήσει κατευθείαν. Ακούσει ο Νίκος Κάλα. Δεν έχει σημασία. Στο αυτή φαίνεται να έχει χτυπήσει. Θα αντικατασταθεί ο Βασίλης Τσιρόνης. Αυτό είναι πλήγμα για τους runners. Γαρώνης θα επαναφέρει. Πασάρι στον Ανδρούτσο. Για τρεις αυτός καλό είναι, όχι. Δεν το είδα καλό. 31-36. 5-23. Οι Lucky Stars θέλουν να βάλουν τα θεμέλια για την νίκη, έτσι ώστε να μην μπουν στην τελευταία περίοδο και το μάτς να είναι thriller. Πολύ καλή άμυνα του Γαρώνη εδώ πάνω στο Βελέντι. Χρυστοδουλόπουλος από τα 7 μέτρα
Περίεργη επιλογή, επιθετικό rebound από το Βελέντι. Αστοχή. Γαρώνεις με την μπάλα. Όλο λέει. Όλο το χρόνο. Δείχνει το... Μάχη, θα πάει γρήγορα, θα δώσει τον Ανδρούτσο. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Ανδρούτσου. Ζητάει ένα πικ ψηλά από τον Αντωνακόπουλο. Πάντα Ανδρούτσος, αλλάζει κατεύθυνση. Step back, επιθετικό φάουλ σωστό. Έσπρωσε τον Χρυσοβουλόπουλο στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί. Τα 1-36 το σκορ, 4-42 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Την μπάλα στα χέρια του Ντρενογιάννη που εκτελεί για 3, πολύ κακό το shoot, airball. Στο πόδι του Αντωνακόπουλου. Εδώ κακώς έβαλε το πόδι του, δεν είχε και χρόνο. Εδώ απλά θα έμενε η μπάλα στα χέρια των Lucky Stars. Περνάει στο παιχνίδι ο Γκριγκόνης στη θέση του Ανδρούτσου. Αγγελόπουλος με την μπάλα. Για το Φραγκούλη που εδώ πολύ δυνατό ματσάπ με τον Λάτα. Φραγκούλης βρίσκει τον Ντρενογιάννη. Ντρενογιάννης πάει χαμηλά, ωραία προσπάθεια, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Λάτας ψηλότερα όλων. Παπαδόπουλος κρατάει την μπάλα. Εδώ ο Παπαδόπουλος ο οποίος βλέπει την κίνηση του Λάτα. Να αυτό που λέγαμε, σημαδεύουν ένα μισμάτς. Γυρίζει, εδώ πήγε. Πολύ λάθος. Όταν είσαι με κοντύτερο παίκτη δεν είναι να το γυρίσει με τερματά από τα 6 μέτρα. Αλλά έδωσε καλή άμυνα ο Ντρενογιάννης, η αλήθεια είναι. Και εδώ θα βάλει και το, όχι δεν θα βάλει το καλάθι γιατί χάνει το άχαστο από κάτω. Κλέβει ο ίδιος από το λάθος του Λάτα. Κριτζιώτης, καθυστερεί. Πάει κοντά, βήμα τελευταία. Το μάτς έχει λίγο γίνει ροντέο και από τις δύο πλευρές χωρίς όμως να παίζουν καλά οι δύο ομάδες. Πολλές κακές επιλογές σε κατέρωθεν. Δεν θα λέγαμε πως το μάτς διεκδικεί δάχτυλο. Οι runners and gunners έβαλαν 21 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και έκτοτε σε 17 λεπτά έχουν πετύχει άλλους 10. Γαρώνης για το Λάτα, για να δούμε τι θα επιλέξει. Αστοχή. Λάτας πρέπει να βγει να ηρεμήσει, έχω την εντύπωση. Εφηδιασμός με Φραγκούλη. Κάνει γι' αυτός ένα εύκολο lay-up. Ανδρούτσος. Εδώ αφήνει την μπάλα. Ανδρούτσος. Και σκοράρει ο Κομνηνός. Ανοίγει την αδερφή, είδαν τα μάτια να πάρει. Αφήνει την μπάλα στον αντίπαλό του. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δίνεις έτσι δύο πόντους. Κι ας ήταν φάουλ, δεν λέω ότι δεν ήταν. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό που κάνει ο Ανδρούτσος δεν έχει καμία λογική πραγματικά. Καμία λογική. Κλέβει τώρα ο Γαρώνης στην μπάλα. Καμία λογική. Σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως έχει πάει στο Pitical. Ο Ανδρούτσος κοιτάζει τον διευθυντή επίμονα και λέει στον αντίπαλο πάρ' το βάλτο. Σάστησε ο Κομνηνός, αλλά τι να κάνει, να το χάσει. Να δώσει την μπάλα πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Από τις πιο επικές στιγμές εδώ στο μπασκετάκι. Τέλος πάντων, Γαρώνης με οπτικό πεδίο, καθαρό, εκτελεί αστοχή. Κλέβει και πάλι όμως ο Γαρώνης. Βιάστηκε ο Αγγελόπουλος. Γαρώνης στο ανοιχτό γήπεδο. Πάει μέσα. Σκοράρι 33-38. Αυτό είναι μια ανάσα για τους runners and gunners. Φραγκούλη
Lancaster που δείχνουν πνευματικά να είναι σε καλύτερο σημείο αυτή τη στιγμή. Γαρόνης. Ball handing σε όλη την τρίτη περίοδο για τον Γαρόνη. Δίνει στο Δούκα, για τρεις ο Δούκας. Δεν το πίστεψε. Σούταρ επειδή τελείωνε χρόνο. Ο Γαρόνης. Ραγκούλης, χαμηλά, φοβερή πάσα στον Τρεγκογιάννη, παίρνει φάουλ. Τσιρώνης λέει όχι. Τελευταία περίοδο, Αντρούτσος με τον Κρυσιώτη, φάουλ τον Κρυσιώτη, βολές είναι. Χάνει την πρώτη ο Αντρούτσος. Και τη δεύτερη, αλλά παριστρεί ο Τσιρώνης και εκεί μάχεται, κλείνεται, Τσιρώνης βρίσκει πάσα στον Γαρόνη. Τσιρώνης σήμερα κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Γαρόνη step back και εκτέλεση για τρεις, όχι, rebound από ποιον, από τον Ανδρούτσο, ο οποίος χάνει το ανάποδο layup. Απίστευτα πράγματα, Αγγελόπουλος για τον Τρενογιάννη, αυτός πιο προσεκτικό, 33-43. Και αντί να παίξει διαφορά στις 5 ή στις 6, πάει στους 10. Παπαδόπουλος κρατάει την μπάλα. 4, 3, 2. Αυτά όπως δεν το είπα, τελειώνει η τελευταία περίοδος. Είμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο σε ένα μάτς που οι Lucky Stars είναι κοντά στο να βάλουν το νερό στο αυλάκι. Δεν το έχουν βάλει ακόμα οριστικά. Κλέβει την μπάλα ο Γαρόνης. Για να το δούμε, πάει πάνω στο Βελέντι. Δεν υπάρχει φάουλ. Και πάλι διαμαρτύρος έξω, αλλά η Ράμνης τον Ζάνερ. Βάζει το πόδι τώρα ο Βελέντι. Τσιρώνης για τον Ανδρούτσο. Δύσκολη προσπάθεια, το έβαλε ο Ανδρούτσος, αλλά να πω την αλήθεια, αυτές είναι επιλογές που δεν μπορείς να βασίζεσαι σε αυτές. Κερδίζει τώρα την κατοχή πάντα στη Ράνα Φαγκάνερ. Εννοώ ότι πρέπει να βρουν άλλες σταθερές στο παχύ και να πηγαίνουν σε hero ball. Ζαφυρόπουλος, 35-43. Κρατάει ο Ζαφυρόπουλος και στάρ για 3. Εντάξει, ελεύθερος ήταν. Βελέντι πρόλαβε τον Γαρόνη και πάει στο layup. Φοβερή προσπάθεια το Βελέντι σε μια πάσα που δεν ήταν καλή, αλλά καταφέρνει και τη μετατρέπει σε assist. 35-45. Ζαφυρόπουλο, Ανδρούτσο, συγγνώμη. Παίρνει ο Γαρόνης, ο οποίος έχει κουραστεί, έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Παίρνει ο Ζαφυρόπουλος. Πηγαίνει να δώσει το πίκο λάτας. Ωραία πάσα αυτή. Βήματα. Δώσε, δώσε. Καλά.
Εδώ είναι πολύ δύσκολο το έργο του Ανδρούτσι και το Βελόπουλο παίρνει το φάουλ. Θα πάει στις βολές. Μιλάκι στο δίνει, δεν τους κάνουμε. Ωωωω, μα πάμε. Δεν τους κάνουμε. Ακριβώς, σε όλο το τουρνουά. Έτσι, σπρός. Βάζει την πρώτη στο Βελόπουλος. 35-46. Μέσα η πρώτη από το χαρόν 36-46. Ο Γαρόνης ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του στη διεκδίκηση του ΜΑΚ. Η δεύτερη βολή με το σπίτι τη βάζει. Και τώρα επιστρέφει ο Ανδρούτσος. Επιστρέφει στη θέση Χιανού. Τεχνική ποινή. Δεν μπορεί να κάνει. Τεχνική ποινή δεν. Ζήτησε να κάτσει ο παίχτης. Χριστοδουλόπουλος βρίσκει χώρο και φορμά. Και τώρα ξεσπούν σε πανηγυρισμούς πιο πολύ για να σπρώξουν τους παίχτες του από το πάντο του Ρανερ. Γαρόνης αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Για να δούμε. Γαρόνης. Συγγνώμη, Ζαφυρόπουλος προσπαθεί να πάει προς τα μέσα. Γαρόνης, η πάσα έξω. Λάτας για τρεις. Εδώ είναι άτυχος ο Τσιρόνης και ο Γαρόνης παίρνει φάουλ. Χαμηλά, δεν υπάρχουν πολλές. Τέλος. Όχι, έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Επαναφορά προς τον Γαρόνη. Οριακά πέφτυγαν την παράβαση 5 δευτερολέπτων. Τσιρόνης, πάει μέσα. Αχ, εδώ πήγε να βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Είπαμε, ο Τσιρόνης είναι καλά. Είπαμε καλά, ο Τσιρόνης είναι καλά όλοι. Χρονόπουλος για το Φιντόπουλο. Βελέτη περνάει στο Χρυσοβουλόπουλο. Πάμε εδώ. Έχει γίνει τρεις χρόνους πριν. Έχεις δύο προσπάθειες. Τώρα θα φωνένω. Είσαι μεγάλο. 37-48. Κάποιο μου θυμίζει. Αλλά δεν ξέρω ποιο. Χριστοδουλόπουλος έχει και τη συμπληρωματική βολή. Αυτό το καλάθι που πέτυχε ήταν κρίσιμο. Θυμήθηκα. 37-49. Δεν έχει τίποτε. Δεν έχει τίποτε. Γαρόνης. Πέρασε. Πάει μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Χριστοδουλόπουλος στο rebound. Εδώ νομίζω ότι πλέον. Όπα! Βλέπει ο Γαρόνης και σκοράρει. Εντάξει, τι να πω μετά από αυτό. Δεν σκόραρε τελικά ο Γαρόνης. Βιάστηκα να μιλήσω εις διπλού. 37-49. Άστο που το λέει. Θετικό rebound, όμως Βελέτη. Χρονόπουλος. Κουντόπουλος για δύο, όχι. Χριστοδουλόπουλος, παίρνει πάλι φάουλ.
Και πλέον θα το πω. Πλέον είσαι και τελευταία. Ότι χρειάζεται ένα μικρό μπασκετικό θαύμα για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Καλά το πήγαιναν για ένα δεκάλεπτο. Για ένα ημίχρονο μάλλον οι Runners and Gunners ήταν πολύ ανταγωνιστικοί. Έκτοτε οι Lucky Stars με πολύ μεγαλύτερο βάθος σε επιλογές, με πολύ καλούς παίκτες σε κάθε θέση, έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν και σε άμυνα και σε επίθεση. Λάτας περνάει για τον Ξηρώνη, ζητάει φάουλ, δεν παίρνει κάτι και εδώ έχετε τεχνική ποινή. Ο Ξηρώνης. Το γαρόνι γυρίζει, σκοράρει. 37. Γαρόνις. Στάρι για 3. Το βάζει. Αλλά πλέον... Έψησέβαλε το χαρακτήρι στον λάχο πάνω. Πλέον είναι αργά. Εδώ πήγε να εκβιάσει το φάουλ, η μπάλα είναι για του. Μεγάλη νίκη Λάκη Στάρκη, θα δούμε το παιχνίδι μετά. Να μην δουν ότι δεν τους ακούμε. Πολύ μεγάλη νίκη, υπέροχο κοτσάρισμα. Θα ξεκλείσει από την μοδάθη. Τους ελιμιναρείς που δουν έξω και τους... Γαρόνις. Κοντράρου. Εγώ που παγώσω, δεν το θέλω. Ο Γαρόνις. Εδώ έχουμε έναν ενοχλητικό κίνητο στα αυτιά μας. Ανδρούτσος για 3. Δεν ευστοχή. Αν το... Οπα, εδώ πέφτει λίγο άκαρπα. Αυτό είναι για θέατρο, κίτρινη κάρτα. Ο Τρενογιάννη, νομίζω ότι αυτό το φάουλ και αντιεθνικό θα μπορούσε. Άλλη άποψη. 5 και 12 για το φινάλε. Κίτρινη για θέατρο. Βολές είναι για τον Κομινό τώρα. Βολές είναι, βολές. Βολές, βολές, βολές. Πολλές, είναι τώρα. Είσαι elite. Δάρλα, αυτό πριν φάουλ, φάουλ. Κίτρινη για θέατρο. Ορκισμένος ο χώρος τους. Δύο πολλές. Meeting, meeting, meeting. Meeting, πες το, δεν κάνουμε meeting, σκέφτομαι. Να πάω να δούμε το bar. Τεχνική ποινή στον πάγκο. Στον πάγκο των Runner Gunners. Στον Runner Gunners. Βρήσανε τον διαιτητή. Κάτι ακούστηκε. Σου λες, άκουσα από εδώ. Τα 55 λοιπόν και τώρα ο Κομινός. Καταλαβαίνεις τι λέω, δεν μπορεί να είναι μηνύσιμο. Καταλαβαίνεις τι
θέλω να πω. Μικρέ μου, το καλό είναι ότι σταματάει και εβδομάδα στο ποδόσφαιρο. Εκεί που είχα, έλεγα δεν θα δω Ευρωλίγκα. 40-56. Το σκόρο μας γαμίσει και μάλλον στην Πέμπτη, δεν ξέρω το λίγο. Αλλά βλέπουμε. Βλέπουμε μπάντμιντον. Την μπάλα στα χέρια. Του Ανδρούτσου και τώρα Γαρόνι. Κρατάει την μπάλα ο Γαρόνι. Θέλει να βρει το λάτα, παίρνει φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Το έκανε γιατί τον σπόρο και φτάνει. Λάτας με την μπάλα στα χέρια. Γαρόνης εδώ έχει καθαρό τάπα από το Φραγκούλη. Διαμαρτύρεται το Γαρόνης. Αγγελόπουλος θέλει να τρέξει. Χέρια του στο παρκέ ο Κομνηνός. Θα το σπάσει, δηλαδή το παρκέ είναι ακριβό. Το παρκέ είναι ακριβό, δεν είναι τόσο θέση. Πολύ κύριο Γιώργη. Επαναφορά από τον Παπαδόπουλο. Γαρόνης. Αυτό δεν χρειάζεται την τεχνική ποινή. Γαρόνης εκτελεί για τρεις μέσα, 43-56. Ωραία εκτέλεση από τον παίχτη. Τον Ράνες, πολύ ωραία εκτέλεση. Είναι ο μόνος που παλεύει ακόμα την ώρα που οι υπόλοιποι έχουν παραιτηθεί από τη μάχη. Κριτζιώτης κόβεται από τον Λάτα, Φραγκούλη συνεχεία στο κι. Ριμπάουντα το Γαρόνι. Πάρα πολύ ωραία αποφέρει τον Αγγελόπουλο, πασάρι χαμηλά. Είναι αυτό που λέμε, αν χάνονται και αυτά, σε δεύτερο χρόνο το βάζει ο Ανδρούτσος. 45-56, κραυγή από τον Ανδρέα Τσιρόνι από τον πάγκο, σαν να λέει στους παίχτες του, πιστέψτε το. Οι Ράνερς και Γκάντερς που έχουν κάνει μία για τα δεδομένα τους καλή εμφάνιση. Για Ράνερς και Γκάντερς, σήμερα πραγματικά δικαιολογούν το όνομά σου ομάδας. Δηλαδή είναι και Ράνερς και Γκάντερς. Βάζει και τη βολή, 46-56. Πάρα λίγο να γίνει το κλέψιμο εδώ. Ο Γαρόνης ο οποίος έχει αφήσει τα πνευμόνια του στο παρκέ. Αγγελόπουλος κλέβει από πίσω ο Γαρόνης και η μπάλα είναι για τους Ράνερς. Όσο ζουν, εμπί ζουν οι Ράνερς και τα ημάτα από ποιον. Από τον Αγγελόπουλο για να κόψω εδώ. Εδώ είναι ένα σωστό time out. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγο. Επιτάσσει και η διοργάνωση του πολύ σοβαρή. Επιστροφή στο παιχνίδι. 46-56. Παπαδόπουλος. Ανδρούτσος. Πέρασε. Ξυπολιάς για τρεις. Εδώ η μπάλα παίζει ένα πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι στον Ξυπολιά. Στο σουτ που ίσως να άλλαζε το ρου του παιχνιδιού. Και τώρα ο Χρονόπουλος. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι η ομορφιά. Αντί να πάει σε 7, πάει σε 13. Και νομίζω ότι εδώ ήταν το κύκνιο άσμα. Απίστευτο. Ανδρούτσος. Εδώ γυρίζει με το ένα χέρι. Χρυστοδουλόπουλος χάζει την άμυνα. Ήταν πολύ σκληρό αυτό που συνέβη. Time out από τον Αγγελόπουλο. Εντάξει, παρετούμε. 2:44 από μένα για το φινάλε. Ο Αγγελόπουλος κάλεσε time out για να φτιάξει ένα καινούριο play. Επαναφορά από τον Βελέμπη. Πάσα κάτω από το λάθος για το
φωτιά τους Lucky Stars. Αναφορά κλέβει ο Γαρόνης πολύ εντυπωσιακά σε ένα σημείο του παιχνιδιού που οι περισσότεροι θα τα είχαν παρατήσει. Ο ίδιος συνεχίζει και παλεύει. Φάουλ τώρα κάνει ο Τσιρόνης. Πολλές είναι. Καθώς συμπληρωθεί τα μαζικά. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 46-59. Μέσα η δεύτερη, στο σύν 14 ελάχιστα. Και Αγγελόπουλος και Κομνηνός στο μάτς. Αποσύρονται Βελέντη, Χρυστοδουλόπουλος και Χρονόπουλος. Μπαίνει και ο Τριτζιώτης. Λογικά με αυτό το σχήμα θα τελειώσουμε το παιχνίδι. Βασίλης Σιρώνης, step back, εκτέλεση για τρεις. Τώρα υπάρχει και η κούραση. Αυτό ο Σιρώνης. Αγγελόπουλος, πασάρι. Τον Τρενογιάννη. Τραγούρης, κούφηκε για λίγο το κοντρόλ, γύρισε και έφτιαξε. Από το Γαρόνι 48-62. Ωραία ενέργεια. Ο Γαρόνης, ο οποίος γράφει νούμερα και είναι έτοιμος για μια μεγάλη μεταγραφή το καλοκαίρι. Εκτός βέβαια αν οι Ράνες Εγκάνες ενισχυθούν και μπορούν να του προσφέρουν αυτά που αξίζει σαν παίχτης ή του δώσουν περισσότερα λεφτά, τέλος πάντων. Από ό,τι έχω μάθει, μόνο το φωτογράφο πληρώνουν. Εδώ ο Νάτος συνεχίζει και τραβάει φωτογραφίες όλο το παιχνίδι. Πέρα από το Γαρόνι είναι ο μόνος που στέκεται στο ίδιο στον περιστάσιο. Αγγελόπουλος με την μπάλα. Μπάλα περνάει στον Τρενογιάννη. Τρενογιάννη θα γυρίσει. 64-48. Πάντα έχουν κρυφτεί, διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά. Εδώ ο Γαρόνης κάνει βήματα. Τρενογιάννης. Κρατά την μπάλα, δίνει στον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος ζητάει για πικ το Φραγκούλη, το παίρνει, κλέβει ο Γαρόνης από πίσω και τώρα θα πάει να προσθέσει ακόμα δύο πόντους στο ενεργητικό του, το κάνει Αντώνης Γαρόνης, συγκινητικός, respect για αυτό το παλικάρι. Φάουλ του Τσιρόνη στο Φουντόπουλο. Σταυροκοπιέται ο Τσιρόνης. Και αποχωρεί. Επιθετικό rebound από τον Τρενογιάννη. Thank you.
πάντα έχουν κρυφτεί. Αφήνει την μπάλα κάτω, Αγγελόπουλος, τέλος, 50-66, τελικό σκορ στο Προμηθέας Πάρκ.